Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ για τις εισηγήσεις και να πω ότι στις διαπιστώσεις των προβλημάτων μπορεί να συμφωνούμε. Στις αιτίες όμως και τις λύσεις υπάρχει διαφορετική προσέγγιση. Ας πούμε, η τσιμεντοποίηση και η άναρχη πολεοδόμηση προχώρησε γιατί ευνοούσε το κέρδος. Και το κέρδος μπρος στις ανάγκες των ανθρώπων δεν είναι τίποτε. Ποδοπατιούνται δηλαδή οι ανθρώπινες ανάγκες. Τώρα, πράγματι, έχουμε έντονη κινητικότητα γύρω από το ζήτημα των αστικών αναπλάσεων σε επίπεδο τοπικής διοίκησης, περιφέρειας και Υπουργείου Περιβάλλοντος. Ωστόσο, στα λόγια, τα περί δημιουργίας ελεύθερων χώρων πρασίνου για τους πολίτες δεν μπορούν να κρύψουν τον πραγματικό στόχο που υπάρχει και είναι το άνοιγμα νέων πεδίων κερδοφορίας για τους μεγάλους κατασκευαστικούς ομίλους, τις εταιρείες του real estate, του τουρισμού, του κάθε λογής επενδυτές που αναζητούν κερδοφόρο διέξοδο για τα κεφάλαιά τους. Και είναι γνωστό όσοι περπατάμε στις πόλεις μας ότι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι έχουν αγοράσει μεγάλες εκτάσεις εκεί που θα αναπτυχθούν. Εξάλλου, οι σχεδιασμοί αυτοί προχωρούν παράλληλα με άλλα επιχειρηματικά πλάνα, όπως την ανάδειξη της Αθήνας και του Πειραιά σε διεθνή τουριστικό προορισμό καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Την κατασκευή συγκροτημάτων κατοικιών τύπου loft, το κέντρο της πόλης και περιμετρικά, την ανακαίνιση ή και κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων πολλών αστέρων στην πρωτεύουσα κλπ. Και στον Πειραιά το ίδιο είναι. Ας πούμε, το μετρό έφτασε μέχρι, όσοι ξέρετε από το κέντρο του Πειραιά, έφτασε μέχρι στη πλατεία του Δημοτικού Θεάτρου, αν και υπήρχαν εισηγήσεις να φτάσει μέχρι τα δύο νοσοκομεία, το Τζάνιο και το Δημοτικό και το Αντικαρκινικό του Μεταξά. Και αυτό θα μείωνε τη χρήση του αυτοκινήτου κατά 60%, βεβαίως και ρύπανση και όλα αυτά, και θα απελευθέρωνε εκτάσεις για ανάπλαση. Δεν προχώρησε. Γιατί δεν προχώρησε? Γιατί δεν άφηνε κέρδος σε επιχειρηματικούς ομίλους. Έφτασε εκεί που θα φτιάξουν τα μεγάλα ξενοδοχεία. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, λοιπόν, σήμερα τι δηλώνει? Δηλώνει καλές προθέσεις για την προστασία του δημόσιου χώρου και για την αναβάθμιση της καθημερινότητας των κατοίκων των αστικών κέντρων. Όμως, είναι γνωστό τι σχεδιάζει η κυβέρνηση. Μπορεί ο κύριος Υπουργός να μας είπε ότι η χάραξη της Αττικής Οδού ήταν από το 1960 τόσο και οι σχεδιασμοί αυτοί έχουν προηγηθεί, παγώσανε λόγω της οικονομικής κρίσης, τώρα μπαίνουνε σε δράση. Ας πούμε, στο παραλιακό μέτωπο γίνονται έργα αναπλάσεων αυτή τη στιγμή. Στο εσωτερικό όμως, στις εργατογειτονιές, η εγκατάλειψη είναι κυρίαρχη. Να πω για καμίνια, για παλιά κοκκινιά, για μανιάτικα, ούτε ελεύθερη χώρη, ούτε φωτισμοί, ούτε ασφάλτος, τίποτα. Η ουσία ποια είναι? Ότι οι θεσμικές παρεμβάσεις που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια αφορούν συνολικά το χωρικό σχεδιασμό και ρυθμίζουν με τέτοιο τρόπο τις χρήσεις γης, ώστε να διευκολύνεται η επιχειρηματική δραστηριότητα και επέμβαση στο φυσικό περιβάλλον σε κλάδους που κυριαρχεί το κεφάλαιο, από τον τουρισμό και την ενέργεια μέχρι τις εξορίξεις υδρογόνων ανθράκων και άλλων ορυκτών πόρων. Και με την ευκαιρία, εγώ θέλω να ρωτήσω τον κύριο Υπουργό. Είπατε για αναθεώρηση του συντάγματος, του άρθρου 24 του συντάγματος. Θα θέλαμε να ακούσουμε περισσότερες λεπτομέρειες στο τι εννοείται. Όπως και στην ημερίδα ακούσαμε ότι εξετάζεται η σκέψη να επιβληθεί νέο χαράτσι στους δημότες με μορφή πράσινου τέλους. Θα θέλαμε και σε αυτό να μας πείτε περισσότερο. Ποιο είναι το σίγουρο? Ότι οι επενδύσεις μυρίζονται κέρδη στα κέντρα των πόλεων, όπου σήμερα υπάρχει ένα τεράστιο αναξιοποίητο κτηριακό απόθεμα. Μας το περιέγραψε με έναν τρόπο ο Υπουργός και οι άλλοι ομιλητές, εξαιτίας βεβαίως και της καπιταλιστικής κρίσης που έπληξε και την αγορά ακινήτων. Επιδιώκεται
η συγκέντρωση του αστικού χώρου από τους επιχειρηματικούς ομίλους. Είναι μια διαδικασία που, αν θέλετε, ενθαρρύνεται και από την τροπολογία που έχουμε τώρα να συζητήσουμε για τα κόκκινα δάνεια, μέσω της οποίας χιλιάδες λαϊκές κατοικίες αναμένεται τα επόμενα χρόνια να περάσουν στα χέρια των τραπεζών. Γι' αυτό σε κάποια στιγμή θα φύγω, δεν θα ακούσω τις απαντήσεις σας, πρέπει να μιλήσω. Θα διαβάσω τα πρακτικά. Τελικά θέλω να πω ότι οι όποιες πολεοδομικές παρεμβάσεις κλπ. Δεν αποτελούν κοινωνικά ουδέτερες τεχνοκρατικές διαδικασίες που σε συνδυασμό με μια καλύτερη διαχείριση θα μπορούσαν να λύσουν οξυμένα προβλήματα σε περιφερειακό ή έστω σε τοπικό επίπεδο, αλλά προσανατολίζονται στο κύριο ζήτημα που είναι σχεδιασμός από ποιον και για ποιον. Δηλαδή, ο Ελαιώνας, πάλε ποτέ εν δυνάμει πνεύμονας της Αθήνας, τσιμεντοποιείται και μέσα από το ρυθμιστικό. Η τεράστια έκταση του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού είναι, λέω, Lambda Development, δηλαδή Λάτσι. Το καζίνο της Πάρνηθας έρχεται να θρονιαστεί στο κτήμα Δηλαβέρη, 40 στρέμματα στην καρδιά του Μαρουσιού. Στη Θεσσαλονίκη και αλλού και στον Πειραιά οι εκτάσεις πρώην στρατεοπέδων εν δυνάμει χώροι πρασίνου έχουν μπει στο στόχαστρο του Ταϊπέδ. Το πάρκο Τρίτσι πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο και όλα αυτά. Συνεπώς, για μας το ζήτημα του αστικού περιβάλλοντος με κριτήριο τις λαϊκές ανάγκες και τα λαϊκά συμφέροντα αντιμετωπίζεται από τη σκοπιά της κοινωνικής ιδιοκτησίας, γενικότερα της γης και της ένταξής της στον κεντρικό σχεδιασμό για τη χρήση της όφελος της κοινωνικής ευημερίας και όχι της καπιταλιστικής κερδοφορίας.